Ξεκινήσαμε κάπως καλοκαιρινά και επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και επειδή η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι εβδομάδα καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών, έχει κέφια ο Υδράργυρος, αναφέρει το neakrete.gr στο σχετικό ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε τον κύριο Λέκα, τον μετεωρολόγο. Θέλω να τον καλησπερίσω, μας κάνει ποδαρικό σήμερα Δευτέρα, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βραγιτόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τι να κάνουμε, δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Αυτό δεν μου είπατε στο τηλέφωνο όταν πήγαμε να κλείσουμε τη σύνδεση. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, καλοκαίρι, αν δεν έχουμε τώρα υψηλές θερμοκρασίες, πότε θα έχουμε? Ακριβώς, πολύ καλά. Πρέπει να φτιάχνουμε πρώτη στην ψυχολογία του κόσμου και νομίζω η εκπομπή σας αυτό το προβάλλει με πάρα πολύ καλό τρόπο, όχι μόνο δυσάρεστα γεγονότα. Όσο και αν κατά κάποιο τρόπο δεν είναι και αυτό που θα θέλαμε, εντάξει, ο καιρός είναι κάτι που δεν ρυθμίζεται και ευτυχώς δεν ρυθμίζεται από τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αφού είναι της φύσης πράγματα, οφείλουμε να τα αποδεχτούμε και φυσικά να προετοιμαστούμε για να αντέξουμε, μιας και δεν είναι ό,τι πιο δύσκολο. Θα σας έλεγα ότι αυτό το κύμα ζέστης δεν εκδηλώνεται έτσι τόσο έντονα ώστε να πούμε έχουμε κάποιες συνθήκες καύσωνα. Φυσικά για την υπηρετική χώρα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε και γενικεύουμε ένα κανόνα με την έννοια ότι εντάξει, η υπηρετική χώρα, η Πελοπόννησος, η Αττική ίσως, να δούνε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και στον εγκλωβισμό που έχουν ως υπηρετικές περιοχές. Προφανώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αν και είναι συνηθισμένοι. Μάλιστα, λοιπόν, περισσότερο. Για να τα πάρουμε από την αρχή, υψηλές θερμοκρασίες δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, ως απόρρια και πάλι, δηλαδή ως αποτέλεσμα μιας θερμής εισβολής, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά από αύριο, αλλά θα κορυφωθεί περισσότερο την Πέμπτη και την Παρασκευή για το νησί μας, γιατί από την Τετάρτη θα είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμάς όμως κορυφώνεται και η Πέμπτη Παρασκευή. Θα έχει σαν αποτέλεσμα με μια μικροεξασθένηση των ανέμων, ευτυχώς όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά θα υπάρξει και μια εξασθένηση των ανέμων, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει και πάλι τις θερμοκρασίες σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν θα δούμε από αύριο τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου για τις βόρειες περιοχές, 32 με 34 και 35 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στο νότο, εξαιρούνται περιοχές, και αυτό έχω δει τώρα και έχει γίνει και λόγο για όλη την Ελλάδα, εξαιρούνται περιοχές νότια του Ηρακλείου, δηλαδή προς την περιοχή της Μεσαράς, όπου εκεί και σήμερα καταγράφηκαν θερμοκρασίες κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Προφανώς εκεί λόγω ιδιαιτερότητας πάντα θα μιλάμε για 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από ό,τι είναι οι γενικευμένες θερμοκρασίες της υπόλοιπης Κρήτης. Τώρα, από την Τετάρτη λίγο υψηλότερη ακόμα η θερμοκρασία. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 32-33 βαθμούς Κελσίου και 34 για τις βόρειες περιοχές. Γύρω στους 34-36 θα είναι ο νότος. Και βέβαια οι πιο ας το πούμε έτσι θερμές ημέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, όπου το θερμόμετρο πραγματικά θα καταγράφει τιμές οι οποίες θα αγγίζουν προς τους 38 βαθμούς Κελσίου, 36 με 38 φαίνεται να είναι ο μέσος όρος του νησιού, αλλά φυσικά στις περιοχές που προαναφέραμε το θερμόμετρο θα δει και τους 40 βαθμούς, ίσως και παραπάνω. Ευτυχώς τώρα από την Παρασκευή, από το Σάββατο κυρίως, ναι, φαίνεται ότι υποχωρεί αυτό το κύμα της θερμής μάζας. Αποκαθίστανται καλύτερες θερμοκρασίες σταδιακά από την Κυριακή και ιδιαίτερα από τη Δευτέρα, επανερχόμενοι σε αυτά τα επίπεδα που βιώνουμε τώρα, που είναι απόλυτα καλοκαιρινά και προσαρμοσμένα βέβαια στην εποχή τους. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι οι θερμοκρασίες το βράδυ και για αύριο αλλά και για την Τετάρτη, όπως και από το Σάββατο, θα είναι καλές. Δηλαδή θα έχουμε ένα σημείο εκτόνωσης. Λίγο δύσκολα θα είναι τα πράγματα προφανώς. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, τις βραδινές ακόμα ώρες, θα κάνει ζέστη και το βράδυ. Ευτυχώς όμως φαίνεται το θερμόμετρο ότι θα είναι μέγιστες τιμές κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου, ίσως και χαμηλότερα. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.